Αγαπητοί φίλοι της τεχνολογίας, τρελαμένοι με την τεχνολογία και αναγνώστες του Mad for Tech, είμαι ο Χρήστος και επιτέλους φτάνουμε στο Android App Show επεισόδιο νούμερο 2, παρέα με ένα LG Prada και πάμε σε 5 επιλεγμένες εφαρμογές για το δεύτερο επεισόδιο της σειράς για Android φυσικά. Και πάμε να τις δείξουμε μία-μία με τυχαία φυσικά σειρά. Η πρώτη εφαρμογή είναι το ES File Manager. Είναι ένας, ξέρετε ότι στο Android είναι απαραίτητος κάποιος File Manager, καθώς δεν έχει ένα δικό του σύστημα διαχείρισης των αρχείων. Έτσι, ένας από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, Files Manager που υπάρχουν για Android, πολλοί χρησιμοποιούν τον Astro, για μένα είναι ο ES. Ο ES έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο customization. Εδώ είναι η φάκελη. Βλέπετε, external, DSIM, κάμερα. Μας δίνει τα Tumbalin στο φωτογραφιών. Μπορούμε κάποια φωτογραφία να την... βλέπετε όλες αυτές οι επιλογές. Ό,τι έχει δηλαδή ένας file manager, εμένα μου αρέσει ο συγκεκριμένος γιατί έχει μια μεγάλη ευκολία χρήσης. Από εδώ μπορούμε να πλοηγηθούμε στο ιστορικό, από εδώ μπορούμε να βάλουμε τοπικό και LAN δίκτυο προσθέτοντας κάποιον διακομιστή. Αυτά, δοκιμάστε τον ES, είναι πάρα πολύ καλός manager και έχει αυτές τις δυνατότητες για LAN δίκτυα. Αυτή είναι η πρώτη εφαρμογή, ES, εξερεύνηση αρχείων ή file manager. Η δεύτερη εφαρμογή είναι το Color Splash FX, όπου τι κάνει η συγκεκριμένη εφαρμογή. Παίρνουμε κάποια φωτογραφία από την... θα πάρουμε αυτή εδώ, later, και βλέπετε όπως είναι η φωτογραφία εδώ, μας την γυρίζει μας την κάνει ασπρόμαυρη και όπου σύρουμε το δάχτυλο βάζει χρώμα. Έτσι, οπότε, ωραία, τι άλλες επιλογές, maybe later, εδώ μπορούμε να τις δούμε, να την επεξεργαστούμε, να διαλέξουμε κάποια άλλη. Αυτό κάνει αυτή η εφαρμογή, δεν κάνει κάτι άλλο, απλά παίρνουμε τη φωτογραφία και μπορούμε να τις βάλουμε χρώμα και μετά έχει επιλογές για να τις σώσουμε, να τις στείλουμε με mail και μπορούμε να τις στείλουμε μέσω Bluetooth, email, Facebook κτλ. Ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το εύκολο εφέ που έτσι βλέπετε μπορούμε να τη χρωματίσουμε, αυτό το εύκολο εφέ που για να το κάνουμε με Photoshop κτλ. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Είναι μια free εφαρμογή και είδατε έχει κάποιες δυνατότητες επιπλέον που μπορούμε να τις ξεκλειδώσουμε. Η τρίτη εφαρμογή τώρα είναι το 8 Tracks. Είναι κάτι... συνδέεστε καταρχήν, χρειάζεται ένα λογαριασμό, συνδέεστε με τα στοιχεία του Facebook. Μπορείτε να κάνετε login με το Facebook είτε με κάποιο, να δημιουργήσετε ένα δικό σας εκεί username και password. Τι κάνει εδώ, μπορείτε να υπάρχει και κανονικό site, υπάρχει και εφαρμογή, όπως βλέπετε, εδώ, favorites, έχουμε rock, μπορούμε να βάλουμε τα είδη τα οποία ακούμε, ας πούμε, browse by tag, πατήσουμε και να βάλουμε indie rock που ακούω και εγώ και μου αρέσει προσωπικά. Και εδώ υπάρχουν κάποιες λίστες αναπαραγωγής, κάποια τραγούδια λίστες αναπαραγωγής που τις έχουν εισάγει χρήστες. New Indie May. Λοιπόν, και μπορούμε να κάνουμε...
Βλέπετε, θα παίξει τώρα όλη την playlist. Δεν μπορούμε να κάνουμε skip πάρα πολλά κομμάτια. Αυτό κάνει αυτή η εφαρμογή, βέβαια χρειάζεται δεδομένα. Και μπορούμε να ακούμε μουσική ανάλογα τα είδη που ακούμε. Είναι κάτι σαν το... Να το σταματήσω. Έχει πολύ social χαρακτήρα, μπορείτε να τα μοιραστείτε, να φτιάξετε καινούργια και γενικά όταν είστε μπορείτε να βάλετε, να ακούσετε ένα είδος μουσικής και να ανακαλύψετε καινούργια κομμάτια μέσα από το 8 Tracks, όλα φυσικά δωρεάν και alternative στο Last.fm που είναι επιπληρωμή και στο Spotify το οποίο δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τρίτη εφαρμογή λοιπόν, το 8 Tracks. Και πάμε τώρα για τις δύο τελευταίες. Η πρώτη τελευταία είναι η Torque. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει και case study από μόνη της. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας τη δείξω, καθώς η συγκεκριμένη εφαρμογή, απλά να σας τη δείξω θέλω λίγο. Αυτή η εφαρμογή τι κάνει, βλέπετε εδώ οι οθόνες, είναι κενές. Αν έχετε κάποιο αυτοκίνητο το οποίο είναι από το 2000 και μετά και έχει μπρίζα OBD, μπορείτε να πάρετε ένα Bluetooth adapter για το αυτοκίνητο, για την μπρίζα, το συνδέετε πάνω, ο οποίος είναι πάρα πολύ φθηνός, γύρω στα 10-15 ευρώ, και μέσω αυτής της εφαρμογής συνδέεστε με Bluetooth στον adapter και κάνει ανάγνωση βλαβών στο αυτοκίνητο και σας δίνει και διάφορες ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, για τον αισθητήρα λάμδα, για οτιδήποτε, αρκετά χρήσιμη για διάγνωση. Ή αν μείνετε κάπου στο δρόμο, ας πούμε, να την έχετε, βέβαια χρειάζεται και το αντίστοιχο αξεσουάρ, απλά είναι μια εφαρμογή που πρέπει να την έχουμε όσοι οδηγούμε. Και η τελευταία εφαρμογή είναι το Songify, αν το λέω καλά, το οποίο τι κάνει, πατάμε Tap to Record, Mad for Tech, Χρήστος, το σταματάμε. Και το κάνει τραγούδι. Ακούστε. Ό,τι και αν πείτε σε απλή γλώσσα θα το κάνει τραγούδι. Μπορούμε να το σώσουμε. Μπορούμε να το κάνουμε re-songify και εδώ θα βρείτε διάφορους ρυθμούς. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δοκιμάστε το. Αυτές είναι οι πέντε εφαρμογές, παρέα με το LG Prada 3.0 για το Android App Show νούμερο 2. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, χαίρετε!